Μήνυμα από το αγόρι τη, σα έχει τύχει ποτέ? Εμένα... δούμε μήνυμα από το... όλο αυτό πώ το είπε. Χωρί την αυτοβελτίωση. Γεια σου, κουρκουμπίνι μου, α πούμε κάτι τέτοιο. Κάπου οτιδήποτε, ρε παιδί μου, να πάρει το κινητό τη πρώην σου, τη συντρόφου σου, να το έχει στο χέρι σου. Να είστε φίλοι και να στείλει μήνυμα αρτικό το ενό. Μου έχει τύχει να πάρω το κινητό και να βρω κάποια άλλη γυναίκα, αλλά αυτό ήταν και αυτό. Για λέγε, για λέγε. Λέγε καλέ. Τι έκανε? Χώρισε. Έκανε λίγο έτσι. Και εγώ, ναι, το κάνω του πρώην, θα με νοιάζει κιόλα να σου πω τώρα να πάρω. Αλλά μου έχει τύχει του Νίνη, δηλαδή, όχι τώρα. Που ήμασταν μαζί, κατά τη διάρκεια που ήμασταν μαζί, και έτσι έμαθα κιόλα ότι με απατά. Και μάλιστα παράλληλη σχέση για πάρα πολύ καιρό. Και διάβασα και μηνύματα που δεν έπρεπε καθόλου να τα δω. Δεν ήταν κουρκουμπινάκι μου και τέτοια. Ήταν τι έγινε χθε το βράδυ, τι έγινε την προηγούμενη φορά. Παράλληλη αγάπη δηλαδή. Ξανά, κάνε μου εκείνο που μου άρεσε, δηλαδή κάθε λεπτομέρεια. Μπράβο σα. Δεν ξέρω πώ έγινε. Εμένα με αποκάλεσε κάποια στο κινητό του πρώην μου ξανθόψηρα. Πώ? Εσένα. Που δεν έχει ψήρα για ψήρα στα μαλλιά σου. Τι έγινε το στάκι. Σε γουστάρει χωριά τη. Και η κοπέλα μένει εκτός Ευρώπης. Η κοπέλα, εγώ όχι, μένει εντός, εδώ. Άχι. Πάνω στο βόλιο. Αλλά σε βλέπει και ανεβαίνει. Τη είπα ένα κάτι για τη Μελιτζάνα, δεν είναι τη παρούσα. Για εσείς δεν έχετε καμία εμπειρία, μόνο εμείς τα λέμε κάθε φορά. Είναι εκτίθεση, Κωνσταντίνε, εμείς άσχο. Εγώ σκέφτομαι ότι έχω πολλή διάφορη ζωή, μάλλον. Δεν μου έχουν συμβεί αυτό το πράγμα. Να ξέρα και εσύ ταπεινό παιδί. Τώρα που έχει διάφορη ζωή. Να αφήσουμε τον Σοκράτη και τα πρώην ζευγάρια.